Η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το Βρετανικό Μουσείο, αν καταλαβαίνω καλά, μπορεί να σηκώνει το να προτάσει τον δείκτη και να λέει ότι η Ελλάς δεν έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει και να περιφρουρήσει τα μνημεία της, αυτόν τον παγκόσμιο πολιτισμό, αλλά νοικιάζει κανονικά την αίθουσα, έτσι δεν είναι, σε εκδηλώσεις. Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα. Νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό του Βρετανικού Μουσείου έχει αποδυναμωθεί πλήρως από διάφορα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί, ξεκινώντας και να θυμίσω την κλοπή εκ των έσω των 2.000 περίπου αντικειμένων. Επομένως, το βασικό τους επιχείρημα, ένα από τα βασικά τους επιχειρήματα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προστατεύσει τα μνημεία της, έχει καταπέσει. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι το Βρετανικό Μουσείο συνεχίζει να νοικιάζει τις αίθουσές του για να γίνονται εκδηλώσεις. Αυτό υπό μία έννοια δεν θα ήταν απριόρι αρνητικό, διότι δεν είναι κακό οι μουσιακοί οργανισμοί τους χώρους τους να τους διαθέτουν για κάποια γεγονότα. Το θέμα είναι το πού και το πώς. Τι νοικιάζεις, πώς το νοικιάζεις, υπό ποιες συνθήκες φύλαξης, προστασίας και γιατί το κάνεις. Ναι. Έχουμε δει μουσιακούς οργανισμούς, θα παραπέμψω στο ίδιο το Βρετανικό Μουσείο, όταν το 2020 έκανε μία επίδειξη μόδας και μάλιστα της Ήλιας Θεσσαλιώτη. Πάτω από το Φόλο. Στο χώρο αυτό ήταν πραγματικά μία εξαιρετικά καλή εκδήλωση. Δεν έφυγε κάτι, περνούσε τα μηνύματα που ήθελε να περάσει. Επομένως, δεν είναι θέμα του να το καταδικάσουμε απριόρι. Απλώς το προχθεσινό ντεφιλέ στην αίθουσα των γλυπτών, για πολλούς λόγους εξακολουθώ να λέω ότι ήταν ευτελές και προσβλητικό για τα γλυπτά. Σε τι συνίστατο, κυρία Υπουργέ, η ευτέλεια? Θα σας πω. Καταρχήν, ήταν ο χώρος στην Duveen Gallery, είναι σχετικά περιορισμένος. Σε αυτό το χώρο, λοιπόν, εκλήθησαν δεκάδες προσκεκλημένοι. Είδαμε, μπορεί να το δει οποιοδήποτε το βίντεο του ντεφιλέ, οι συνθήκες ασφαλείας δεν φαίνονται ότι είναι ιδιαίτερα καλές. Να θυμίσω ότι σε περιπτώσεις συνωστισμού, αλλά και σε περιπτώσεις με λιγότερο κόσμο, στο παρελθόν είχαμε φθορές των γλυπτών, των συγκεκριμένων. Διότι η φύλαξη ήταν πλημελής. Αυτά όλα δεν τα λέμε εμείς, δεν τα λέει η ελληνική πλευρά. Έχουν καταγραφεί από το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο. Από την άλλη πλευρά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια αίθουσα για να κάνεις εκδηλώσεις, αλλά να υπάρχει κάτι που να συνδέει την αίθουσα και τα εκθέματα με το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Εδώ τα γλυπτά ήταν απλώς διακοσμητικά στοιχεία. Εάν μάλιστα δείτε και το βίντεο, αυτό όλο αποδεικνύεται και από την αντίδραση του κόσμου που πολύ σωστά παρακολουθεί την επίδειξη. Αυτό, γι' αυτό πήγε, γι' αυτό το ενδιαφέρει. Δεν υπήρχε κάποια συνάφεια, εξέτω για παράδειγμα, μάλλον φιλοξενώ ένα γεγονός τέτοιο, γιατί η εκδήλωση, η συλλογή της μόδας έχει κάποια σχέση, εμπνέεται από την ελληνική αρχαιότητα, σχετίζεται με κάποιον τρόπο, αναπτύσσει μια διαλεκτική συνάφεια. Δεν είναι κακό η μόδα, είναι σύγχρονη πολιτιστική βιομηχανία. Όμως, όταν την παρουσιάζουμε σε ένα μνημιακό χώρο, θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση. Μια αισθητική σύνδεση. Μια αισθητική σύνδεση, μια συμβολική, νοηματική. Είναι αυτό που λέμε να υπάρχει ένας διάλογος, να αναπτύσσεται ένας διάλογος. Δεν ήταν αρκετό το ότι ήταν αφιερωμένο στην Κάλλας. Είναι άλλο πράγμα. Νομίζω ότι ακούω μουσική Κάλλας την ώρα που βγαίνουν οι κυρίες να κάνουν την παρουσίαση. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν συνδέω καθόλου αν αυτό ήταν κάτι καλό, κακό ή όχι. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν υπήρχε καμία διαλεκτική συνάφεια με το χώρο στον οποίο έγινε. Ναι. Εμείς έχουμε πέραν από αυτό τη δημοσιότητα που δίνουμε, κυρία Μενδώνη, ή τη δημοσιότητα που παίρνει και στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να συνδέσουμε κάτι άλλο τη διαμαρτυρία μας για αυτήν την αντίληψη που έχει το Βρετανικό Μουσείο? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει είναι μόνο σε αρμόδια όργανα τα οποία υπάρχουν να θέσει το θέμα της προστασίας του μνημείου.
Επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος για την συγκεκριμένη αίθουσα. Μπορούμε να πούμε μην τα ευτελίζετε ή είναι απρεπές. Αυτό εμείς το λέμε, απρεπές, εμείς το λέμε, το είπαμε. Ναι. Ότι αυτό που κάνετε ευτελίζει τα γλυπτά. Ξέρετε, να ξεφύγουμε και λίγο από την δική μας, την δική μας στενή προσέγγιση. Θα ήταν προσβλητικό, ακόμα και αν δεν ήταν τα γλυπτά του Παστενώνα και ήταν κάτι άλλο, αλλά ίσχυαν οι ίδιες συνθήκες. Εδώ φαίνεται, είναι προφανές, ότι η αίθουσα των γλυπτών είναι αυτή, συγχωρήστε μου τη φράση, τη βάζω εντός εισαγωγικών, που πουλάει περισσότερο για το Βρετανικό Μουσείο. Είναι εκεί που ενδεχομένως τα rates είναι μεγαλύτερα από άλλους χώρους. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτησή μας με την Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, καλημέρα σας. Καλημέρα και πάλι, κυρία Πολιτισμού. Κυρίες και κύριοι, για αυτήν την επίδειξη μόδας που έγινε στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Πάντως, πέραν από αυτήν την διεθνή καταγγελία και τον διεθνή θόρυβο, νομίζω γίνεται θόρυβος και στην ίδια τη Βρετανία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το μουσείο θα κάνει ό,τι νομίζει εκείνο. Προφανώς θα κάνει ό,τι νομίζει. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε όλο αυτό που λέμε στη διαδικασία αυτή τη ζύμωση η οποία γίνεται. Μακάρι να φτιάξουμε κάποτε μια ζύμη. Τι λέτε? Κοιτάξτε. Το έχουμε πει και άλλες φορές μετά την, αν θέλετε, ατυχή ή απρεπή στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επίσκεψή του. Είπαμε ότι όσο είναι η κυβέρνηση αυτή και μέχρι τις βρετανικές εκλογές είναι δύσκολο να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ή, αν θέλετε, αυτό ακριβώς που είπατε, να υπάρξει ζυμάρι. Επομένως, εμείς εξαντλούμε όλους τους τρόπους που έχουμε μέσα από έναν ευρύτερο διάλογο και με την επιστημονική κοινότητα και με τις συμμαχίες μας με άλλα κράτη, πιέζοντας όσο γίνεται περισσότερο για να φτάσουμε σε μια λύση η οποία, όπως έχουμε πει επίσης πάρα πολλές φορές, δεν είναι εύκολη, η διαπραγμάτευση δεν είναι εύκολη, υπάρχουν κόκκινες γραμμές και από τις δύο πλευρές. Ο στόχος μας είναι να πάμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή εργασία, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.